με την κυρία Ανδρονίκη Κοκοτσάκη. Είναι φιλόλογος και εκπαιδευτικός στο ΓΕΛ Αλικιανού, υπεύθυνη για αυτή την πολύ όμορφη δράση που έλαβε χώρα σήμερα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Κυρία Κοκοτσάκη, είδαμε πολύ όμορφες φωτογραφίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μαθητές σας και εσείς ενεργοποιείστε για καλό σκοπό, σε συνεργασία πάντα βέβαια με τον Ορίζοντα. Χειροποίητα αντικείμενα και πράγματα που έχουν να κάνουν με το Πάσχα. Και από ό,τι έχω μάθει, καταναλώθηκαν και πουλήθηκαν όλα. Πολύ σωστά. Έχουμε μία πολύ όμορφη συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Ορίζοντας πολλά χρόνια τώρα. Η ίδια είμαι εθελόντρια στον εν λόγω Σύλλογο. Επομένως, φέτος είπαμε, είναι ένα πείραμα που έχει επαναληφθεί και στο παρόν, να φέρουμε το παζάρι του Ορίζοντας στο σχολείο μας. Και κυριολεκτικά το φέραμε με όλη τη σημασία της λέξης. Λαμπάδες, κούπες, πολύ όμορφες χειροποίητες πασχαλινές κατασκευές που θα διακοσμήσουν τα σπίτια μας και να μας δώσουν και μια άλλη διάθεση. Πωλήθηκαν σήμερα στο παζάρι μας. Μπορώ να πω, ναι, ότι τα πουλήσαμε σχεδόν όλα. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και από τη μαθητική κοινότητα του σχολείου μας και από τους καθηγητές, αλλά και από την ευρύτερη κοινότητα της περιοχής. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Τα έσοδα φυσικά θα αποδοθούν όλα στον Σύλλογο Ορίζοντα, που όπως γνωρίζετε και εσείς φαντάζομαι, είναι ένας σύλλογος που στηρίζει εδώ και χρόνια παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από καρκίνο. Πόσο ευεργετικές είναι οι συνέπειες στην ψυχολογία των παιδιών που πραγματικά συμμετέχουν σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία με κατεύθυνση το συνάνθρωπο και αυτά τα ηχηρά μηνύματα τα οποία στείλατε? Βεβαίως. Μέσα από αυτές τις δράσεις, λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Σπανού, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας αυτή την αξία, αυτό το πνεύμα του εθελοντισμού που λείπει λίγο από τις μέρες μας, την ενσυναίσθηση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Οι μαθητές μας πάντα τα αποκρίνονται με πολύ μεγάλη χαρά σε τέτοιου είδους δράσεις, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστικά σήμερα υπήρχαν κάποια παιδιά τα οποία είχαν αναλάβει το ταμείο, κάποια παιδιά που εξυπηρετούσαν, άλλα τα οποία πακέταραν. Όλα μπαίνουν σε ρόλους, ξέρουν πού θα πάνε τα χρήματα και νιώθουν πάρα πολύ χαρούμενα που και αυτά βάζουν στο μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Ορίζοντα. Να είστε καλά, κυρία Κοκοτσάκη, χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα να έχετε με υγεία. Επίσης.